Κύριε Υπουργέ, κύριε Γραμματέα, κύριοι βουλευτές, κύριοι δήμαρχοι, κυρία και κύριοι δήμαρχοι, φίλες και φίλοι, είναι ιδιαίτερη χαρά μου που σήμερα έχουμε εδώ στο χώρο του Πνευματικού Κέντρου της Κύρας τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον Λευτέρη Αβγενάκη. Εγώ θέλω πρώτα απ' όλα να πω ένα μεγάλο μπράβο και συγχαρητήρια για την επιτυχία στις Βρυξέλλες να μπορέσουμε να καθορίσουμε πολιτικές για τη στήριξη στο αγροτικό τομέα. Από εκεί και πέρα τα πράγματα τα γνωρίζετε, σας τα έχουν πει ήδη οι εκπρόσωποι των συλλόγων. Θα σταθώ πολύ σύντομα σε 2-3 θέματα τα οποία έχουμε και είναι σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην Πέλα. Αγαπητέ Υπουργέ, παρουσιάζονται προβλήματα που είχαμε και πέρυσι και τα γνωρίζετε. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα εξαιτίας της κλιματικής κρίσης στα προημανθή Βερίγουρα και Δαμάσκηνα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Η ΔΑΟ Πέλλας έχει κάνει ήδη 2 πορίσματα. Αφού ολοκληρώσουμε και αυτόν τον μήνα, ξεκινήσαμε τα πορίσματα από τον Μάρτιο, Απρίλιο και τώρα τον Μάιο, θα έχουμε καινούριο πόρισμα, το οποίο θα καταγράψουμε σε μελέτη, πόρισμα την οποία θα σας την καταθέσουμε κιόλας. Δυστυχώς, η Πέλα που είναι ο κήπος της Ελλάδος, παράγοντας τα πάντα εκτός από λεμόνια, πορτοκάλια και μπανάνες, δυστυχώς, ο καιρός έχει αλλάξει και έχουμε σοβαρά προβλήματα. Το δεύτερο θέμα το οποίο σας έδειξαν ήδη οι εκπρόσωποι των συνεδρισμών είναι το θέμα το οποίο έχει προκύψει με την παραμόρφωση των ροδάκινων σε περιοχές της Αμπελιές αλλά και σε άλλες περιοχές. Ήδη έχουμε ζητήσει από τον Πενάκιο το Παθολογικό Ινστιτούτο και μας έχει στείλει το πόρισμα. Στην ουσία όμως, για να μιλάω έξω από τα δόντια, η Υπουργέ μου το Πενάκιο σου πέντε χέρια. Και έρχεται και σας ζητάει να γίνει καινούργια επιτροπή και καινούργιος έλεγχος. Να υπάρξει δηλαδή πρόγραμμα το οποίο θα το υπολογίσετε εσείς. Είναι η κυρία Μαυρίδου, την ξέρετε. Δυστυχώς, η κυρία Μαυρίδου δεν έκρινε σωστό να συμπεριληφθούν διδάκτορες από την Πέλα, από τη ΔΑΟ Πέλας, οι οποίοι γνωρίζουν το πρόβλημα, να συμπεριληφθούν στην Επιτροπή. Αφού τα άκουσε, αμέσως τα πήρε πίσω. Το θέμα είναι ότι φοβάμαι μήπως χρειαστεί και εμείς ως Περιφερειακή Ενότητα Πέλας έχουμε την δυνατότητα και θα βάλουμε λεφτά, μήπως πρέπει να πάμε και εξωτερικό. Να πάμε για το πρόβλημα αυτό που απασχολεί τα ροδάκινα, να πάμε και στη Γαλλία σε άλλο Ινστιτούτο, μήπως προκύψει θέμα και μήπως υπάρξει απάντηση. Γιατί αυτά τα οποία προτείνει η συγκεκριμένη επιτροπή από το Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο που έκανε την έρευνα, δυστυχώς τα ξέρουμε όλοι και τα ξέρουν και οι αγρότες. Το τρίτο που θέλω να σας ζητήσω είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει υποβάλει 3 πανεπιστήμια, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Θα σας τα δώσω αυτά. Είναι ένα πρόγραμμα για ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την αλυσίδραξη αξίας στο ελληνικό κεράσι. Ξέρετε ότι είμαστε, μας χαρακτηρίζουν τη βασίλισσα του κερασιού, παράγοντας το 72% της πανελλήνιας παραγωγής κερασιού εδώ στην Πέλα. Πρέπει να δούμε το μέλλον του κερασιού πριν στομώσει η υπόθεση, πριν υπάρξουν προβλήματα. Πρέπει το κεράσι να δούμε πώς ακόμη θα εξελίξουμε την κατάσταση, πώς θα προχωρήσουμε να αξιοποιούμε το κεράσι και σε άλλες. Όχι μόνο να τρώμε το κεράσι, αλλά ό,τι μπορεί να παραχθεί από το κεράσι να δούμε πώς μπορούμε εμείς εδώ να το προχωρήσουμε. Τέλος, θέλω να σας ζητήσω να προχωρήσει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Έχουμε καταθέσει στον κύριο Μουτουσίδη, ο Υπουργός το γνωρίζει, μία οικονομοτεχνική μελέτη για την αξιοποίηση των κτημάτων του Εγώ Δήμητρα. Ο Εγώ Δήμητρα το 21 μετά από έτοιμά μου μας παραχώρησε τις εκτάσεις τις οποίες έχει εδώ στην Πέλα
Είναι 300 στρέμματα στο Κέλγε, το ξέρουν οι περισσότεροι ως Κέλγε, άρα 100 στρέμματα έχει στην Αλμπουπία. Έχουμε υποβάλει μια οικονομοτεχνική μελέτη πλήρη με όλα τα στοιχεία για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τις περιοχές αυτές προς όφελος της Πέλλας, προς όφελος των αγροτών μας, σε έρευνα, σε πρόθεση ποικιλιών, σε συνεργασία με την Αγροτονεργό Δήμητρα. Συζητάμε να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα κτήματα αυτά και σε έρευνα πάνω στα κτηνίδια. Είναι μία σειρά από προτάσεις. Τέλος, θα σας καταθέσω τις δύο εκθέσεις τις οποίες δουλέψαν ομάδες εργασίας από τη ΔΑΟ Πέλλας την πρώτη φορά το φουσικλάδιο και την πυκνολογική ασθένεια φουσικλάδιο της Πηλιάς. Και η δεύτερη αφορά την ασθένεια περενόσφαιρου σαμπέλου. Πέρσι τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν σε αυτούς τους δύο κλάδους ήταν τρομακτική. Σαφή δεν μπορέσαμε να σταυρώσουμε στην Πέλλα, όπως και οι μυλοπαραγωγικές περιοχές αντιμετώπισαν τεράστιο πρόβλημα με το φουσικλάδι που δεν μπορούσε να το αντιμετωπίσει ο παραγωγός αποδεδειγμένα με στοιχεία, ραντίζοντας καθημερινά. Είναι δύο προβλήματα τα οποία πρέπει να τα δει το Υπουργείο. Πρέπει να τα δει γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά. Εγώ κλείνοντας θέλω να σας πω ότι στην Πέλλα, στην οποία έχουμε όλα αυτά τα προϊόντα, να σας πω ότι στο βιομηχανικό προδάκινο έχουμε το 52% της παραγωγής. Έχουμε τις βιομηχανίες, έχουμε το 32% στο περίπογο. Έχουμε το 40% στο επιτραπέζιο προδάκινο. Η Πέλλα είναι ένας τεράστιος κήπος. Οι αγρότες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν προβλήματα. Δυστυχώς οι τιμές πολλές φορές είναι κάτω του κόστους παραγωγής. Και εδώ ο ΕΛΓΑ παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Και η αλήθεια είναι ότι η Πέλλα έχει πάρει λεφτά από τον ΕΛΓΑ. Παίρνει διαφορετικά χρήματα από τον ΕΛΓΑ και ως το ΕΛΓΑ στηρίζει τους αγρότες. Αυτό το οποίο ζητούν οι αγρότες είναι περισσότερος εξυγχρονισμός για να μπορέσουν να είναι πιο σύντομες, όσο γίνεται πιο σύντομες οι εκτιμήσεις και πιο δίκαιες πολλές φορές, γιατί τα συζητάμε στα καφενεία και τα λέμε. Κλείνοντας, θέλω να σας καλωσορίσω για άλλη μια φορά. Εμείς θα συνεχίσουμε να έχουμε την επαφή. Εγώ θέλω να τονίσω ότι η πόρτα του Υπουργείου είναι ανοιχτή, είναι διάπλατα ανοιχτή και γι' αυτό σας ευχαριστώ. Και όπως τόνισα, ιδιαίτερα για τις φετινές ζημιές, θα ολοκληρώσουμε τα πορίσματά μας, γιατί έχουμε πραγματικά άξιους γεωπόνους με διδακτορικά, με ερευνητικό έργο και οι άνθρωποι αυτοί βγαίνουν έξω και αντιμετωπίζουν, βλέπουν τα προβλήματα, τα καταγράφουν και τα καταγράφουν πιστικά με αποδεικτικά στοιχεία. Σας καλωσορίζω και πάλι και ευχαριστώ που παρούσατε.